δυνατές φάσεις, πολύ καλό ποδόσφαιρο, 2-2. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί το αποτέλεσμα την ομάδα, πάντως πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ δυνατό εδώ στο γήπεδο της Κυπαρισίας. Πριν σας πω για το παιχνίδι, θα ήθελα εκπροσωπώντας την ομάδα να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Κυπαρισίας για την άψογη φιλοξενία. Που ήταν ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και τις δύο ομάδες. Όμως παίχτηκε σε πολύ αθλητικά πλαίσια. Είχαμε πολύ καλή φιλοξενία και αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Πράγμα που λείπει στις μέρες μας από τα γήπεδα. Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε λοιπόν την ομάδα της Κυπαρισίας, τη φιλοξενία. Μετά για το παιχνίδι, κοιτάξτε να δείτε, έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, επειδή στο τέλος άνοιξε λίγο, θα μπορούσαμε να είχαμε φάει, να είχαμε δεχτεί ένα τέρμα. Θα μπορούσαμε όμως να είχαμε βάλει και ένα γκολ στο τέλος. Οπότε η ισοπαλία μάλλον δείχνει να είναι δίκαιη, γιατί έγιναν εναλλαγές στο σκορ, έγιναν, προηγηθήκαμε 1-0, η Κυπαρισία εσωφάρισε, έκανε το 2-1, έχει το ψυχολογικό αβαντάζ του δεύτερου γκολ. Εμείς βρήκαμε το στένος να δράσουμε, γιατί παίζαμε με 10 παίκτες. Νομίζω ότι παίχτηκε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ένα αρκετά καλό παιχνίδι μάλλον, για να είμαι ειλικρινής, μεταξύ δύο δυνατών ομάδων, που και αυτές έχουν και ειδικά θεμάτα, έχει τα δικά της προβλήματα. Φέστα θα έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχει πάρει καμία ομάδα το πρωτάθλημα από την 12η αγωνιστική. Εντάξει, πάρα πολλές ομάδες όσο πέραν καιρός θα καίγονται βαθμούς, οπότε θα είναι κανείς να κάνει ζημιά στον καθένα. Από εκεί πέρα, όποια ομάδα καταφέρει να έχει τις λιγότερες απώλειες και να έχει διάρκεια στην αποδοσή της, θα είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις τον τίτλο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο το σημερινό παιχνίδι. Αδικήτως, ο γηπεδούχος, η ομάδα του ΑΚΟ έχει μια πολύ καλή ιστορία. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποιεί καθόλου, γιατί παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με ένα μπέναλτι το οποίο δεν υπήρχε, προσπαθήσαμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι, σοφαρίσαμε πολύ γρήγορα, μπήκαμε μπροστά 2-1. Και παρόλο που ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίχτες, από ένα στημένο ο Μπίζος κατάφερε και σοφάρισε το παιχνίδι και ήρθαμε 2-2. Είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τώρα εδώ και 10 μέρες που είμαι στην ομάδα, να μην μπορούμε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, παρόλο που βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ, να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με σκληρή δουλειά και στο τέλος θα δούμε πού θα βγει το αποτέλεσμα. Πιστεύω πάντως ότι η ομάδα αυτή έχει πολύ μέλλον και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το στυλ της ομάδας, προσπαθούμε να παίξουμε, προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Χρειαζόμαστε χρόνο. Σιγά σιγά πιστεύω ότι ο χρόνος θα λειτουργεί υπέρ μας. Ο ΑΚΟ όμως θα μπορούσε να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα το 2-2, έτσι. Σίγουρα χάσαμε ένα παιχνίδι καθαρά δικό μας. Καταφέραμε και ανατρέψαμε το 0-1. Το κάναμε 2-1, ήρθαν όλα με το μέρος μας. Παίζανε οι αντίπαλοι και με 10 παίχτες μετά. Καταφέραμε και μόνοι μας χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας. Θα το παλέψουμε, δεν τα παρατάμε ποτέ. Μεγάλες ομάδες δεν τα παρατάνε ποτέ. Και πόσο μάλλον όταν είσαι πρωταθλητής. Είναι δύσκολο ο Πάμισος φύγει με 7 βαθμούς. Εντάξει, υπάρχουν καλές ομάδες, υπάρχει ο Πάμισος, υπάρχει η Πύλος, είμαστε κι εμείς. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, 2-3 που το παλεύουν. Και πιστεύω ότι θα χαθούν οι βαθμοί παντού, έτσι. Δεν έχει κρυφτεί τίποτα. Αθλητικός πολιτισμός σίγουρα, αλλά μερικές φορές μπορεί να μην είναι και καλό αυτό. Γιατί μπορεί να έρχεται και εναντίον σου, έτσι. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα. Γιατί όταν είσαι καλός, κάποιοι σε καβαλάνε, που λέμε.